Καλημέρα στον Παντελή Καπετάνο. Τι κάνετε? Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πώς είναι για έναν ποδοσφαιριστή να παίρνει μέρος σε ένα Μουντιάλ? Είναι η κορυφαία στιγμή? Σίγουρα είναι η κορυφαία στιγμή για κάθε ποδοσφαιριστή το να συμμετέχει σε ένα Μουντιάλ. Το Μουντιάλ για μένα είναι το καλύτερο ότι έχει να δώσει το ποδόσφαιρο. Είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση και κάθε ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται εκεί είναι πολύ χαρούμενος. Παντελή, γιατί ήσουν εσύ στο Μουντιάλ του 2010 στην Νότιο Αφρική, είχες μάλιστα αγωνιστεί, είχες μπει αλλαγή στο 61 στη θέση του Χαριστέα, έτσι αν δεν κάνω λάθος. Ήταν από 2-0 από την Νότιο Κορέα σε εκείνο το παιχνίδι. Τι μετράει περισσότερο πλέον όταν πας σε μια τελική φάση Μουντιάλ? Τα αποτελέσματα, υπάρχει αυτή η πίεση, είναι η απόλαυση που είναι πάνω απ' όλα? Δηλαδή χαίρεσαι το γεγονός ότι είσαι εκεί και αγωνίζεσαι? Κοιτάξτε να δείτε, στην Ελλάδα όλος ο κόσμος περιμένει το κάτι παραπάνω, αλλά για μένα και μόνο που συμμετέχει η Ελλάδα, μια τόσο μικρή χώρα που συμμετέχει στο Μουντιάλ, για μένα είναι, εμένα μου δίνει μεγάλη χαρά. Και έτσι πρέπει να νιώθει όλος ο κόσμος στην Ελλάδα. Είναι χαρά το να συμμετέχει η Ελλάδα στις κορυφαίες ομάδες, στις κορυφαίες ομάδες όλου του κόσμου, και ας μην περιμένουμε τώρα να περάσουμε τον όμιλο. Αυτό αν είναι να γίνει, θα γίνει. Αν είμαστε τυχεροί, που μέχρι στιγμής δεν είμαστε, θα μπορούσαμε να είχαμε περάσει. Αλλά και μόνο που συμμετέχουμε στο Μουντιάλ, για μένα είναι μεγάλη χαρά. Μάλιστα. Τι έχεις κρατήσει ως αναμνήσεις από εκείνο το Μουντιάλ, δηλαδή από το προηγούμενο Μουντιάλ του 2010? Κοιτάξτε, για μένα ήταν πολύ μεγάλη χαρά, γιατί το Μουντιάλ έγινε στη Νότια Αφρική. Αν γινόταν, πιστεύω, στην Ευρώπη, δεν θα μου έδινε τόσο μεγάλη χαρά. Ήταν στη Νότια Αφρική που είδαμε κάτι ξεχωριστό και σαν λαός και σαν, σαν αίσθημα που έχουν. Και σαν Ήπειρο, διαφορετική Ήπειρος. Ναι. Σαν είναι εμπειρία και σαν εμπειρία είναι. Ναι. Έτσι ακριβώς. Για μένα ήταν πολύ καλή εμπειρία και για όσους και για δύο δικά μου άτομα που βρέθηκαν εκεί, το ίδιο μου είπαν. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία. Εμπειρία ζωής, θα τη λέμε, έξω από το, ποδόσφαιρο. Αυτό μένει. Εκτός από το ποδόσφαιρο, ήταν εμπειρία ζωής και ήταν μεγάλη μου χαρά που έγινε στην Νότια Αφρική. Και πιστεύω ακόμα μεγαλύτερη χαρά είναι και τώρα που είναι στη Βραζιλία, που είναι η χώρα του ποδοσφαίρου. Ναι, είναι η ποδοσφαιρική Μέκα, ας το πούμε έτσι. Η Μέκα του ποδοσφαίρου, να το πούμε διαφορετικά. Και δεν υπάρχουν και βουζέλες. Το μόνο κακό ενδεχομένως στην Νότια Αφρική ήταν, δεν ξέρω για εσάς που αγωνιζόσασταν, αλλά αυτός εκνευριστικός θόρυβος με τις βουζέλες, τουλάχιστον για εμάς που ακούγαμε. Όντως ήταν εκνευριστικό. Δεν μπορούσε να μιλήσει με τον διπλανό στο ένα μέτρο. Τόσο πολύ, και για εσάς δεν κλείσε. Τόσο πολύ. Πραγματικά έτσι ήταν. Τώρα πώς το βλέπεις το Μουντιάλ? Το παρακολουθείς, έτσι δεν είναι? Ναι, το παρακολουθώ. Τώρα για την Ελλάδα δεν ξεκινήσαμε καλά. Είμαστε σε πολύ δύσκολη φάση. Αλλά όπως και είπα και πριν, και μόνο που είμαστε εκεί, είναι αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Απλά εντάξει, έχουμε πιθανότητες ακόμα για την πρόκριση. Πιστεύω να γυρίσει η τύχη και στο τελευταίο μάτς να είναι μαζί μας, για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να, καταρχήν να σκοράρουμε και μετά να πάρουμε την νίκη. Γιατί γίνεται πολλής λόγος σε αυτήν την εθνική Ελλάδος από το 2004 και μετά, αυτή και κατάρα ήταν αυτό. Από τη μία υπάρχουν αυτοί που λένε μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, και από την άλλη εκείνοι που είναι κόντρα σε αυτό το στυλ, που το ποδοσφαιρικό στυλ, που το θεωρούν λίγο αντιαισθητικό, λίγο αντιελκυστικό, ας το πω έτσι. Και υπάρχει πάντα αυτή, το έχει ζήσει και εσύ, αυτός ο εμφύλιος, αυτός ο ποδοσφαιρικός διχασμός στην Ελλάδα, για την εθνική Ελλάδος. Εντάξει, το σύστημα της Ελλάδος πιστεύω ότι είναι αυτό εδώ και πολλά χρόνια. Σωστά. Ότι πρώτα μείνεται, πρώτα κοιτάει να κρατήσει το 0 πίσω και μετά στην επίθεση ό,τι βγει. Όντως, το ποδόσφαιρο που παίζει η Ελλάδα δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε θεαματικό ποδόσφαιρο, αλλά εκ των πραγμάτων, αν κοιτάξουμε να δούμε τι έχει κάνει η Εθνική μέχρι τώρα, θα δούμε ότι έχει πάρει πολλές νίκες και πολλές σημαντικές νίκες και χωρίς να παίζει ποδόσφαιρο, και κατά τη γνώμη μου αυτό είναι το σημαντικότερο. Επειδή την κάνω την ερώτηση κάθε φορά σε κάθε ποδοσφαιρικό καλεσμένο, εγώ να πω την αλήθεια είμαι μπασκετικός, οπότε κάθε φορά την κάνω αυτή την ερώτηση σε όποιον καλεσμένο έχουμε. Μπορεί να παίξει διαφορετικό ποδόσφαιρο η Ελλάδα, όχι μόνο με τους συγκεκριμένους παίχτες που είναι τώρα στο Μουντιάλ, αλλά γενικότερα με το τι παράγει σαν ελληνικό ποδόσφαιρο? Σαν ελληνικό ποδόσφαιρο σίγουρα μπορεί να παίξει κάπως διαφορετικά, αλλά η φιλοσοφία του προπονητή πιστεύω αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να παίξει κάπως διαφορετικά. Τον ξέρουμε τον προπονητή και με τις ομάδες που ήταν στην Ελλάδα ότι αυτή ήταν η φιλοσοφία του. Ήταν πάντα το 0 πίσω, και αν κοιτάξουμε πολλές φορές έχει κρατήσει το 0 πίσω και με μισό 0 κέρδισε τα περισσότερα παιχνίδια. Ο Σάντος ήταν αυτός που για την Ελλάδα, όταν ήταν στην ομάδα, όχι μόνο για την Εθνική Ελλάδος,
παίρνω ευκαιρία από την μπάσα του Παντελή Καπετάνου, καθιέρωσε τη λεγόμενη επαγγελματική νίκη. Με το Σάντος έγινε γνωστή η επαγγελματική, επαγγελματική νίκη στην Ελλάδα. Γι' αυτό να κρατήσουμε το 0, έστω και με μισό 0 να κερδίσουμε. Έτσι δεν είναι, Παντελή? Έτσι ακριβώς είναι. Εγώ θυμάμαι και στην ΑΕΚ ακόμα που ήμουν παλαιότερο με αυτόν τον προπονητή, είχαμε κερδίσει 9-10 νίκες, είχαμε πάρει με 1-0. Μάλιστα. Αχτή Ελεφαντοστού με πολύ καλούς μεσοεπιθετικούς παίχτες κόντρα σε μια Ελλάδα που το δυνατό της σημείο θεωρητικά είναι η αμυνά της ή ο τρόπος που αμήνεται, έτσι, η ανασταλτική της λειτουργία. Τι χωράει η πρόβλεψη? Κοιτάξτε να δείτε, από ότι η ΑΚΤΕ Ελεφαντοστού έχει πολύ καλούς παίχτες, γνωστούς παίχτες, αλλά από αυτούς τους, από αυτές τις χώρες, από τις, από τους έγχρωμους, να πούμε, να το πούμε έτσι, μπορείς να περιμένεις το καλύτερο, περιμένεις και το χειρότερο. Mm-hmm. Δεν μπορεί, αναλόγως τη μέρα που θα τους βρεις. Ναι. Μπορούν να σου κάνουν τη ζημιά, γιατί έχουν καλούς παίχτες, αλλά είναι ικανοί και για το καλύτερο και για το χειρότερο. Οπότε το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Σίγουρα η ΑΚΤΕ θα παίξει ανοιχτά για να πάρει την πρόκριση, οπότε μπορούμε να τους χτυπήσουμε στην αντεπίθεση και αυτό είναι το ατού της εθνικής μας Ελλάδος και μακάρι να καταφέρουμε κάτι καλό. Ελπίζω να σκοράρουμε μόνο γιατί... Αν δεν σκοράρουμε δεν μπορούμε να κερδίσουμε, ναι. Έτσι, αυτό πρέπει να σκοράρουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα μέχρι τώρα, ότι δεν δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες, μακάρι με μια μισή ευκαιρία που θα βρούμε να κάνουμε γκολ. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί είσαι σεντερφόρ και... το έχεις νιώσει και στο πετσί σου όταν ο Σέντερφορ δεν βάζει γκολ, την κριτική και ξέρεις και τα διάφορα σχόλια. Και την κρίνια. Ναι, την κρίνια. Γίνεται πάρα πολλή λόγος για τον Γκέκα που σκλήθηκε να αντικαταστήσει τον Μήτρογλου, γιατί δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Μήτρογλου. Δεν ήταν ο Μήτρογλου πριν τον τραυματισμό του, κακά τα ψέματα. Και γίνεται πάρα πολλή λόγος. Είναι θέμα του Σέντερφορ, είναι θέμα των, ότι δεν του βγαίνουν οι φάσεις, πιστεύεις? Οι φάσεις εννοώ δεν γίνονται, δεν υπάρχουν πολλές φάσεις για γκολ, αυτό εννοώ, έτσι. Για να τις αξιοποιήσει. Ναι. Κάποιες φορές είναι και στη μέρα που θα βρεθείς. Δηλαδή, ένα center for μπορεί τη μισή ευκαιρία που θα του δοθεί να την κάνει γκολ, μπορεί να έχει 5 ευκαιρίες και να μην τις κάνει γκολ. Όλα μπαίνουν, όλα χάνονται στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, μπορεί να σκοράρει με τον πιο απίθανο τρόπο και μπορεί να χάσει, όπως είδαμε και ο Γκέκας που έχασε τεράστια ευκαιρία με το δοκάρι. Ναι, που ήταν πολύ εύκολο γκολ. Πολύ εύκολο γκολ. Αλλά για ένα center for είναι αυτό, να έχει τη μέρα σου. Και τη μισή ευκαιρία που θα σου έρθει να είσαι συγκεντρωμένος και να την κάνεις γκολ. Γιατί και σε τέτοιο επίπεδο αυτή τη στιγμή δεν θα σου δοθούν πολλές ευκαιρίες. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε μακάρι να έχουμε μια μισή ευκαιρία να την κάνουμε γκολ. Εγώ δεν θεωρώ το πρόβλημα είναι σεντερφόρ. Υπάρχουν Έλληνες σεντερφόρ και ο Παντελής Καπετάνος ένας από αυτούς. Μπορεί να δεις πολλούς, ο Μήτρογλου, ο Γκέκας που είναι τώρα, ο Σαμαράς που μπορεί να παίξει, ο Κλάους Αθανασιάδης, ο Παντελής Καπετάνος, ο Μάντιος που έχει μείνει εδώ. Υπάρχουν, εγώ δεν πιστεύω ότι το πρόβλημα της Ελλάδος είναι η σεντερφόρ. Είναι η μέση. Δεν είναι η σεντερφόρ. Ναι. Δεν είναι η επιθετική. Έτσι νομίζω. Δεν ξέρω, δεν είναι η άποψή σου, Παντελή. Ή και το στυλ παιχνιδιού της εθνικής μας που δεν βοηθάει. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ότι το στυλ παιχνιδιού της εθνικής μας ομάδος είναι η άμυνα. Πρώτα κοιτάμε την άμυνα και δύσκολα κάνουμε πολλές επιθέσεις. Δηλαδή δύσκολα βγάζουμε φάσεις. Και για ένα σεντερφόρ ο ρόλος του, ειδικά στο Μουντιάλ με τόσο υψηλό επίπεδο, είναι δηλαδή δεν μπορεί άχαρος, να πολύ περιορισμένος. Είναι πολύ άχαρος. Είναι περιορισμένος ο ρόλος του. Δηλαδή θα τρέχει, θα μαρκάρει και όταν θα τρέχει πάρα πολύ, θα έχει πολλά τρεξίματα, θα μαρκάρει και όταν θα του δοθεί η μπάλα μπορεί να είναι κουρασμένος, να είναι συγκεντρωμένος και να μην κάνει το καλύτερο για την ομάδα. Και σωματική και πνευματική κούραση μπορεί να έχει μετά από τόσο τρέξιμο και πρέξιμο όταν αλώνεται στο pressing και δεν έχει τα διαστήματα μέσα στο παιχνίδι να ξεκουραστεί, να πάρει ανάσες. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Και κάποιος που το βλέπει απ' έξω δεν μπορεί να το καταλάβει. Από εκεί και πέρα, τώρα εκτός από Ελλάδα, πώς το βλέπεις αυτό το Μουντιάλ? Έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι με το που ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική φάση των ομίλων, είναι από τα λίγα Μουντιάλ που έχουν μπει τόσα γκολ. Δηλαδή κάτι λιγότερο από μέσος όρος 3 γκολ σε κάθε μάτς. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και εγώ τα όσα Μουντιάλ έχω παρακολουθήσει, γιατί από πολύ μικρός παρακολουθώ, για μένα είναι το καλύτερο Μουντιάλ. Έχει πάρα πολλά γκολ, έχει πολύ καλά παιχνίδια, αφύρωπες αναμετρήσεις. Βλέπω ομάδες, δηλαδή είδα χθες την Αλγερία και μ' άρεσε πάρα πολύ. Είδα και την Γκάνα με τη Γερμανία. Γίνονται πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Και έτσι είναι έτσι μακάρι να συνεχιστούν κιόλας. Γιατί είναι πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Έτσι είναι και το ποδόσφαιρο. Όλος ο κόσμος πιστεύω το χαίρεται αυτό που βλέπει. Και μακάρι να συνεχιστούν τέτοια παιχνίδια. Ή το Ιράν που έχοντας φορές στην στολή τη δικιά μας την ελληνική, κατά παραλίγο να πάρει, αν δεν ήταν ο Μέση να πάρει το βαθμό από την Αργεντινή. Πού το πας αυτό, άσχετα αν παίζει αντιαισθητικό ποδόσφαιρο, έτσι?
Ναι, έτσι είναι. Έτσι. Όπως είπε, η Γκάνα, για παράδειγμα, που αφρικάνικη ομάδα, με τις ΗΠΑ δεν ήταν καλή, με τη Γερμανία ήταν σούπερ, έτσι. Μέσα, πάρα πολύ καλή. Μέσα πάρα σε, ένα, καλή. Σε δύο παιχνίδια, δύο διαφορετικά πρόσωπα της Γκάνας. Και γενικά βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το πρώτο παιχνίδι είδαμε από κάποιες ομάδες πάρα πολύ καλή παρουσία. Στο δεύτερο παιχνίδι ήταν διαφορετικά. Και να δούμε τι μας επιφυλάσσει για κάποιες ομάδες στο τρίτο παιχνίδι. Η τρίτη αγωνιστική. Υπάρχει κάποια ομάδα που σε έχει εκπλήξει θετικά και κάποια αρνητικά, κάποια που σε έχει εντυπωσιάσει, κάποια που σε έχει απογοητεύσει, και ποιο βλέπεις το φαβορί μετά από αυτές τις δύο αγωνιστικές που έχουν γίνει? Κοιτάξτε, για την αρχή, βασικά τα φαβορί βλέπουμε αρχίζουν σιγά σιγά να μένουν εκτός. Είδαμε και την Ισπανία από τα φαβορί που ήταν, ναι, για μένα πολύ χάλια. Ήταν, ναι, ακριβώς. Αποκλείστηκε από τη διοργάνωση, η Αγγλία. Οι μεγάλες ομάδες αρχίζουν να βγαίνουν εκτός. Και βλέπω κάποιες ομάδες, εμένα με εκπλήσει ότι βλέπω κάποιες μικρές ομάδες να πηγαίνουν πολύ καλά και να προχωράνε. Αυτό μου άρεσε. Για μένα όμως το φαβορί τώρα, εντάξει, τα φαβορί πιστεύω από εδώ και πέρα θα είναι η Γερμανία. Πιστεύω, για μένα είναι μεγάλο φαβορί, και η Βραζιλία που πιστεύω έχει και λίγο σμπρόξιμο από πίσω. Με όλα αυτά που έχουν γίνει και από πίσω. Και μετά έρχεται και η Αργεντινή. Εγώ θέλω την Αργεντινή. Θέλω το Μέση, μακάρι να μπορεί να καταφέρει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μου έχει δείξει κάτι. Δηλαδή, ο Μέση, τελευταίο παιχνίδι, πήρε την μπάλα ο Μέση, σκόραρε και πήρε την νίκη Αργεντινή. Μακάρι να δείξει καλύτερο πρόσωπο συνέχεια. Μαζί και εγώ Αργεντινή υποστηρίζω, αλλά είναι απαγοητευτική και στα δύο αυτά παιχνίδια, και με τους Βόσνιους και με τους Ιρανούς. Ήταν απαγοητευτική, αλλά ενδεχομένως μετά στη φάση των knockout παιχνιδιών να δούμε μια άλλη Αργεντινή, έτσι. Έτσι είναι, εκείνα τα παιχνίδια είναι διαφορετικά, πολύ διαφορετικά. Τώρα η Αργεντινή έχει περάσει τον όμιλο, θα κάνει το τρίτο του παιχνίδι και μετά θα μπει στα πολύ σημαντικά παιχνίδια, που εκεί πιστεύω να δείξει κάποιο διαφορετικό πρόσωπο. Και εκεί θα είναι τα παιχνίδια πολύ πιο δύσκολα. Εμένα, αυτή που με έχει εντυπωσιάσει και στα δύο παιχνίδια, άσχετα αν δεν ήταν τόσο δύσκολη η αντίπαλη, είναι με τη φρεσκάδα της, με τον πλουραλισμό της και την ταχύτητά της, είναι η Γαλλία, Παντελή, παρότι δεν έχει και το Ριμπερί, έτσι. Πολύ καλή ομάδα η Γαλλία. Σκοράρει πολύ εύκολα. Μέχρι στιγμής έχει σκοράρει πολλά γκολ. Και η Γαλλία θα προχωρήσει. Πιστεύω θα είναι στους τέσσερις. Η Γαλλία θα μπει, πιστεύω, εύκολα στους τέσσερις. Φρεσκάδα, βγάζει φρεσκάδα αυτή η Γαλλία. Δηλαδή, και μου κάνει εντύπωση. Με έναν Μπενζεμά που είναι, βρέθηκε ο center force σου, γιατί έχει ανάγκη πάντα το center force σου. Σε καλό momentum δηλαδή είναι τώρα στο Μουντιάλ και μπορεί να γίνει και ηγέτης της. Έτσι και εγώ έτσι βλέπω την ομάδα. Πολύ αέρινη τη βλέπω. Ναι, 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 συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ. Είναι από τις ευρωπαϊκές ομάδες, πιστεύω, δείχνει πιο φρέσκια. Σε ένα Μουντιάλ που οι περισσότερες ευρωπαϊκές ομάδες θα δεις δεν θα πάνε καλά, γιατί είναι στην Λατινική Αμερική και βλέπεις η Κωνσταρίκα, την Ιταλία, όσο και να έχει και την άβρα της έκπληξης, μετράει και παίζει ρόλο και αυτό, έτσι. Παίζουν ρόλο, παίζουν σίγουρα οι συνθήκες που έχουν όλοι διαμαρτύρο για τις συνθήκες που επικρατούν στη Βραζιλία. Οι ευρωπαϊκές ομάδες έχουν πάρα πολλά παιχνίδια στα πόδια τους, οι ποδοσφαιριστές, όλοι οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές έχουν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους, και αυτό όσο να είναι, χωρίς να δίνουμε δικαιολογία, αλλά όσο να είναι, παίζει και αυτό ένα ρόλο. Παντελή, εσύ τώρα τελείωσε το συμβόλαιό σου στη Ρουμανία με την, στη Στεάουα, ναι, γιατί ήσουν πάλι Στεάουα. Ναι. Έτσι, ναι, τελευταίο ένα χρόνο εδώ στη Στεάουα τελείωσε το συμβόλαιό μου, τώρα 30 του μηνός τελειώνει το συμβόλαιό μου, ναι. Μένω ελεύθερος. Θα γυρίσει τώρα... στα πάτρια εδάφη, στην Ελλάδα. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα προτεραιότητα για μένα είναι η οικογένειά μου. Το παιδί έχει ξεκινήσει το σχολείο, είναι, πάει για τρίτη δημοτικού. Αυτή τη στιγμή πρέπει να κοιτάξουμε που υπάρχει σχολείο. Μιλάω με μια-δύο ομάδες στο εξωτερικό που υπάρχουν ελληνικά σχολεία, αλλά δεν με ικανοποιούν προτάσεις τους. Και μάλλον κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να κοιτάξουμε και στην Ελλάδα. Στη Ρουμανία δεν θα μείνεις δηλαδή, έτσι? Γιατί... Στη Ρουμανία, κοιτάξτε, πήραμε το πρωτάθλημα τώρα με τη Στεάουα και εκεί έχει αρχίσει τώρα. Όχι, δεν θέλω να μείνω εκεί πέρα. Και αν ήταν, πέρασα 6 χρόνια πολύ καλά. Αλλά έχει αρχίσει και εκεί τώρα η κρίση στο ποδόσφαιρο, πολύ χαμηλά τα συμβόλαια. Η μόνη ομάδα αυτή τη στιγμή που έχει κάποια συμβόλαια είναι η Στεάουα, αλλά και αυτή μην φανταστείτε πολλά. Αυτό το χρόνο ειδικά και η Στεάουα αρχίζει να τα ρίχνει πολύ τα συμβόλαια. Μάλιστα. Το λέω αυτό γιατί 6 χρόνια ήταν καλά χρόνια και ήσουν ένας μικρός ήρωας για τους Ρουμάνους, μέχρι και ήθελα να σε κάνουν και στην εθνική τους, αν δεν είχε. Τα έχουμε διαβάσει αυτά τα πράγματα. Ναι, γι' αυτό, ναι, σου λέω. Εντάξει, ήταν για μένα, εγώ τους ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους στη Ρουμανία. Πραγματικά πέρασα 6 υπέροχα χρόνια και εγώ και η οικογένειά μου.
ήταν και στη ΣΤΕΑΟ την πρώτη φορά και στο Κλουζ. Πήρα και πρωτάθλημα με το Κλουζ και με τη ΣΤΕΑΟ. Ήταν φανταστικά. Εγώ μόνο θέλω να τους ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους εκεί πέρα. Δεν έχω τίποτα κακό να πω. Και δεν ξέρουμε. Εγώ λέω τώρα θα γυρίσω στην Ελλάδα πρώτα, αλλά να δούμε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη ζωή. Ποτέ μην λες ποτέ. Μάλιστα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παντελή. Ευχαριστούμε πολύ. Και το καλύτερο για σένα και την οικογένειά σου. Και καλή συνέχεια.